Δεν το ξέραμε. Ο μόνιμος κάτοικος, ο Έλληνας, ξαφνικά βρέθηκε με 19.000 πρόσφυγες και μετανάστες στο χωριό του, αλλά και 19.000 πρόσφυγες και μετανάστες ζουν σε άθλιες συνθήκες τώρα. Δεν μην γελιόμαστε. Σε χαρτόκοτα. Δηλαδή και 2.000 να ήταν στον καταβλισμό, σε καταβλισμό θα ήταν. Τώρα έχουμε 19.000 που ζουν όπως. Πολύ σωστά το θέτει, κύριε Ασκαράτο. Θα ήθελα να επισημάνω απλώς ότι στη Σάμο είναι πιο σοβαρό το πρόβλημα, γιατί απλούστατα είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό, μέσα στον ιστό της πόλης, αυτή η άθλια παραγκούπολης και προσφυγούπολης. Ήθελα να πω, απέφυγα στην αρχική μου τοποθέτηση να δώσω ευθύνες στο παρελθόν για το ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα. Αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω μετά την τοποθέτηση του βουλευτού, του κ. Μπάρκα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς λειτουργεί σαν πέμπτη φάλαγγα. Δεν κατάλαβα τι θέλει. Να υπάρχει σχέδιο αποτροπής με πάντα στα πλαίσια του ανθρωπισμού. Να μην υπάρχει. Απαγορεύεται. Τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Κύριε Μπάρκα. Απαγορεύεται από τις διεθνείς συμφωνίες. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και να πω εγώ. Θα κάνετε αποτροπή. Θα πνίξετε κόσμο. Αφήστε τώρα τα κορώνες περιπνιξήματος. Να τρομοκρατήσετε τον κόσμο. Οι συνθήκες, κύριε Μπάρκα, αλλάζουν. Το εθνικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα. Και είναι ύψιστη συνθήκη. Πείτε λοιπόν τι θα κάνω, κυβέρνηση. Ακούστε τι θα κάνουμε. Το ότι δεν κάνατε εσείς. Πείτε τι θα κάνετε, αφήστε. Που κρύψατε κάτω. Όχι τι θα κάνουμε. Το να κάνετε κριτική ενώ έχετε τεράστιες ενοχές και ευθύνες σε αυτό το πρόβλημα που κληρονομήσατε στη Νέα Δημοκρατία είναι τουλάχιστον άκομψο και απρεπές. Λέω αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνω με τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει το προσφυγικό να υπάρξει στα νησιά. Θέλει οι πρόσφυγες να μεταφερθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλει και τα δύο, δεν θέλει τίποτα. Το να λέμε για πνιγμούς που δεν το είπε κανείς και ούτε κανείς το απέφυγε για αυτά. Η αποτροπή. Κύριε Στεφανάτη, ξέρετε τι σημαίνει αποτροπή. Πολύ καλά ξέρω. Γνωρίζετε ότι απαγορεύεται. Ακούστε, το γνωρίζετε. Σας εξήγησα. Το γνωρίζετε. Αφήστε να τελειώσω. Δεν σας διάκοψα. Ακούστε να τελειώσω. Τα κλειστά κέντρα τα οποία κύριε θέλει Μπάρκα, μια δημοκρατία να δημιουργήσει λέω, απαγορεύονται επίσης από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία αυτό. Κύριε Μπάρκα, θα του δώσετε τη δυνατότητα να βάλει τελεία. Ελάτε, λοιπόν, κύριε Στεφανάτη. Ναι, να τελειώσω. Αν γίνεται αυτή η παρέμβαση. Βεβαίως, μα γι' αυτό επεμβαίνω, αλλά και για την οικονομία του χρόνου. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως πέμπτη φάλαγγα νομίζω ότι κάνει ό,τι χειρότερο και για την πολιτική του μεταναστευτική, προσφυγική και για το εθνικό συμφέρον. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία το έχει πρώτη προτεραιότητα από τελευταία έως ανύπαρκτη που το είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταργήσατε και πιστεύω, βέβαια το Υπουργείο έτσι κύριε Στεφανάδη. Το οποίο ανασυστάθηκε. Ναι. Και αυτό είναι μια γενναία πράξη. Γιατί δηλαδή πρέπει να μείνει κανείς αγγυλωμένος σε μια απόφαση αρχική. Δεν λέμε τη διορθωτική, λέμε την πρώτη απόφαση. Ναι, ακούστε. Αλλάξαν οι συνθήκες κύριε Μιχαλιδάκη. Αλλάξαν οι συνθήκες. Πέρσι ήρθανε 32.000 περίπου, 34.000 πρόσφυγες μετανάστες, το 19 ήρθανε 74. Τι να κάνουμε. Ελάτε κύριε Μπάρκα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενημερώσουμε τον κύριο Στεφανάδη ότι λειτουργήσε πάνω σε πολύ χειρότερες συνθήκες όταν το 2015-2016 πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος από εδώ. Ένα, δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να λύσει το θέμα δημιούργησε πρώτη φορά στην χώρα μας το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που σωστά επισημάνεται του κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν το λύσατε το πρόβλημα. Κατήργησε η Νέα Δημοκρατία κάτω από συγκεκριμένες ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις. Εμείς πέμπτη φάλαγγα δεν είμαστε. Εμείς λειτουργήσαμε και λύσαμε το πρόβλημα διαχειριστήκαμε το πρόβλημα σε συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε ποιοι λειτουργήσαν, κυρία Μιχαλιδάκη, ως όχι πέμπτη φάλαγγα, ως φάλαγγα όξυνσης του προβλήματος. Ακόμα και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βλέπω διάφορα βιντεάκια στο YouTube πλέον να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις στα νησιά και να λένε ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα, ότι οι λάθρομετανάστες που λέει ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, δημιουργεί ένταση απέναντι στον κόσμο, αυτοί λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα. Εμείς Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνουμε. Μάλιστα. Δεν θα κάνουμε εκδηλώσεις μίσους στα νησιά όπως κάνανε οι βουλευτές και οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα νησιά. Δεν θα λειτουργήσουμε αντεθνικά και έξω από τα εθνικά μας δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία σε ένα σωρό πράγματα και στο προσφυγικό και στη Συμφωνία των Περισπών και σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είμαστε ούτε Μητσοτάκης ούτε Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κουρμούλη, εμείς όμως θα αναδείξουμε.
να δείξουμε τις αδυναμίες, τον απίστευτο λαϊκισμό που η Νέα Δημοκρατία είχε για την διαχείριση του προσφυγικού. Τα έκανε μαντάρα. Μαντάρα τα έκανε. Κάνετε είναι κυβέρνηση. Έχει να το διαχειριστεί. Κύριε Σαφώ, δεν θα γίνει ένα που